Δεν τη ρώτησες που πάει? Τη ρώτησα. Και τι σου είπε? Πως πάει για ψώνια. Τι ψώνια? Δεν μου είπε. Θα τη ρωτούσες. Είσαι μάνα μου. Έχεις δικαιώματα εδώ μέσα. Δεν έχω κανένα δικαίωμα. Από τον καιρό που την παντρεύτηκες νομίζει πως είμαι απλώς μια υπηρέτρια που δουλεύει χωρίς μισθό. Σοβαρά το λες? Δυστυχώς. Και γιατί δεν το λες τόσο καιρό? Την πήρες χωρίς τη θέλησή μου. Νόμιζα ότι είχα να κάνω με έναν άγγελο. Είναι... ήταν τόσο καλή, τόσο ευγενική. Λες και ζούσα ένα όνειρο. Τα όνειρα δεν κρατάνε πολύ. Αργά ή γρήγορα ξυπνάει κανείς. Είναι καιρός που το σκάει. Αρκετός. Πού νομίζεις πως πάει? Εσύ που λες. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ, πρέπει να τη δω. Να τη δω με τα μάτια. Σιγά, έρχεται. Γεια σας. Τι κάνεις αγάπη μου, ξύπνησες? Κάποτε ξυπνάει κανείς. Δεν καταλαβαίνω. Μαρίνα, είναι αλήθεια ότι ξεπορτίζεις από το σπίτι όταν εγώ κοιμάμαι, χωρίς να με ρωτήσεις? Δεν μου είπες να σου ζητώ άδεια για να ξεμητήσω από το κατόφλι. Νόμιζα πως μου είχες εμπιστοσύνη. Συνήθως εσύ δεν ξεμητίζεις. Λείπεις ώρες ολόκληρες. Μιλώ με τον άντρα μου, δεν μιλώ μαζί σας. Αυτή η γυναίκα είναι η μητέρα μου. Και η μητέρα σου. Για μένα δεν ήταν ποτέ της. Μαρίνα. Για μένα είναι μια κατάσκοπος που θέλει να γκρεμίσει την ευτυχία μας. Κάτι δεν απάντησε. Σταμάτα τη. Μαρίνα. Άφησε με. Μαρίνα, μ' ακούς. Αγάπησα μια φορά στη ζωή μου. Για πάντα. Κι εγώ σ' αγαπώ. Τότε πάψε να μιλάς έτσι για τη γυναίκα αυτή. Με κράτησε μια ολόκληρη ζωή στα χέρια της. Το κακό είναι πως θέλει να σε κρατήσει για πάντα. Πάψε, σου είπα. Είναι μάνα μου. Μάθε να πιάνεις το όνομά της με σεβασμό. Αυτό προσπάθησε να κάνω. Απέτυχε γιατί ποτέ της δεν με βοήθησε. Λες ψέματα. Το ξέρετε πως λέω την αλήθεια. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια μου κάνατε τη ζωή μαρτύριο και σώπαινα. Τώρα όμως έπρεπε να μιλήσω. Γιατί τώρα? Γιατί τώρα το σπίτι μας άρχισε να κινδυνεύει στα αλήθεια. Κατάφερε να σε κάνει να αμφιβάλλεις. Και αυτό ίσως να είναι η αρχή του τέλους. Ξέχασα να σου πω που ήμουν σήμερα. Αύριο είναι η τετάρτη επέτειος του γάμου μας. Το δώρο σου. Χρόνια πολλά, αγάπη.